Ο Δήμος προχωράει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που δεν έχει τυπικά την αρμοδιότητα της διαχείρισης, σεβάστηκε μια δικαστική απόφαση την οποία μπορούσε και να την προσβάλλει και να ζητήσει την ανάκλησή της για να κλείσει το πλάτωμα, σεβόμενος την επιβάρυνση που είχαν οι κάτοικοι όλα αυτά τα χρόνια, και σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσει κάτω από το κράτος απειλών ή πιέσεων, αν αυτό που έκανε σήμερα ο κ. Παυλής μπορεί να θεωρηθεί απειλή ή πίεση. Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, από ό,τι έμαθα κατηγορηθήκαμε για ολιγορία και καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα, καθυστέρηση από την πλευρά της δικιά μας δεν υπάρχει καμία. 2 Φεβρουαρίου αποφασίσαμε κάποια πράγματα. Ξεκίνησε ένας διαγωνισμός για να βρούμε τα 50 στρέμματα. Δυστυχώς τα 2 οικόπεδα που προσφέρθηκαν, το ένα ήταν στην Παναγίτσα και το άλλο στην Εστάνη, σε χώρο που είχε προβλήματα με νερά κτλ. Και είναι και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα απορρίμματα της Τρίπολης σε αποστάσεις τέτοιες. Ξέρετε πόσο η Παναγίτσα είναι, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Δηλαδή το ένα άκρο του Δήμου, οι κολλήνες, θα θέλανε 100 χιλιόμετρα να πάνε κάτω, να δεματοποιηθούν, γιατί τελευταία ο κύριος Παυλής πολύ μιλάει για τη συμφωνία που κάναμε στις 2 Φεβρουαρίου. Ενώ υπάρχουν πρακτικά που κατά το παρελθόν ήταν ένθερμος οπαδός της τοποθέτησης του δεματοποιητή συμμίκτων απορριμμάτων. Και επειδή σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέο κρανίδι εδώ, εμείς ήμασταν απολύτως αντίθετοι. Συνεπώς, η ολιγορία πού τη βλέπει? Καθυστέρησε 2-3 μήνες, εδώ και 1,5 μήνα έχουμε βρει το χώρο και τον έχουμε στείλει στην περιφέρεια για να προχωρήσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άρα μπορεί να μου πει που είναι η ολιγορία. Όσον αφορά τα υπονοούμενα που άφησε πιθανόν για τις μεταφορές και το πού πάνε, φυσικά και το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, και αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της περιφέρειας Πελοποννήσου, νόμιμος χώρος απόθεσης των απορριμμάτων. Είναι, όπως το είπε και ο Υπουργός, και αυτό είναι γνωστό της ΠΑΣΗ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο σοβαρά προβλήματα της χώρας είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν κάποιο χώρο νόμιμης διαχείρισης, και τα νησιά, τα οποία έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και πιθανόν να χρειαστούν μεταφορές. Και να ρωτήσω και κάτι. Δεν μας λένε οι μεταφορές από το κρανίδι που κάνει τώρα η περιφέρεια πού πάνε? Δεν θέλω να απαντήσω τίποτα άλλο. Δεν είναι ώρα να κρίνω έτσι κινήσεις εντυπωσιασμού και επικοινωνιακές, γιατί νομίζω ότι δεν προσέφερε τίποτα άλλο. Και εν πάση περιπτώσει, αν έχει τη λύση ο κύριος Παυλής, θα τον παρακαλούσα να πει όχι στις προτάσεις που φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή τη μεμονωμένη, αποσπασματική, πείτε τι όπως θέλετε. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος τρόπος αυτή τη διαδικασία της όποιας μεταφοράς να μας το προτείνει. Θα τον παρακαλούσα πολύ να πει όχι σε αυτό που προτείνουμε, έτσι, και να μας δώσει τη δική του εναλλακτική πρόταση. Όσο δεν δίνει εναλλακτική πρόταση συγκεκριμένη με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, απλώς δημιουργεί εντυπώσεις προσάγραν μελλοντικών πιθανώς ψήφων.